Τώρα πες. Θα με δώσεις. Τι θες? Ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Δίπλωμα, άδεια, ασφάλειες, όλα, Όχι, όχι, θέλω δύο φωτογραφίες. Πιστοποιητικό γεννήσεως και ταυτότητα. Τα έχουμε όλα. Τώρα σε γράφω στην αρχή. Πάρκινγκ στον Εύωσμο. Πώς φαίνεται το πάρκινγκ στον Εύωσμο? Πολύ καλό. Φίλε, εντάξει, γράψαμε πάλι. Ήρθαμε το καφεδάκι μας. Τι που πηγαίνουμε τώρα. Τώρα αφήστε, πάμε να αφήσουμε τα αμάξια. Πάμε να τα κάνουμε λίγο αμάξια τα αμάξια. Στο μεγαλύτερο. Μας έχει κλείσει και τους δύο αυτός. Είναι ωραίος. Το γυαλί πώς φαίνεται? Το γυαλί. Ναι. Για να σε δω. Ωραίος. Έλα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Πήραμε καφεδάκια και κατευθυνόμαστε προς το αυτοκίνητο. Προσπαθούσα να βρω πάρκινγκ χθες το βράδυ και έχουμε παρκάρει στο διάολο. Οπότε περπατάμε, πάμε προς το αυτοκίνητο και το πρόγραμμα έχει σιροκοβλόγκ. Λίγο να δούμε μέσα το αυτοκίνητο, λίγο να πετάξουμε κάνα νεράκι πάνω, λίγο να απολαύσουμε κάνα καφεδάκι. Τι ωραίο που γράφει το κόκκινο στην κάμερα. Θα το βάλουμε και λίγο μπροστά να ζεσταίνεται. Πώς σου φαίνεται η μυρωδιά? Φίλε, θα μιλήσουμε δεν σε ξέρω. Λίγο αυτή τη μυρωδιά. Είναι τόσο καθαρότερος από κάτω. Αυτό εδώ το θυμάστε? Νομίζω ότι σήμερα θα το κάνω τελετικό το λάθος σε όλα τα λάστιχα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στις Σέρες αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε ένα σεραϊκό σιροκοβλόγκ. Προτεραιότητα στις Σέρες έχει αυτός ο οποίος μπαίνει στον κυκλικό κόμβο και όχι αυτός ο οποίος βρίσκεται ήδη μέσα. Τώρα πάμε σε ένα κυκλικό κόμβο αποκλειστικά και μόνο για να σας δείξουμε αυτό το φαινόμενο. Έχει πολύ πλάκα άμα δεν είστε από Σέρες και είστε από αλλού να το δείτε. Καινούριο αυτό. Ναι, τι είναι αυτό, CHR. Διαστημικό. Λοιπόν, μπροστά μας κυκλικός κόμβος. Τράβα λίγο μπροστά να δείξουμε λίγο τι γίνεται. Άρα και δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Δες, σταματάνε αυτοί που είναι μέσα για να μπούμε εμείς. Κοίτα. Πόσο τέλειο είναι αυτό το πράγμα. Μπήκαμε και βγήκαμε κυκλικό κόμβο έτσι. Σε δώσω και λίγο καφεδάκι γιατί είσαι ο καλύτερος κάμεραμάν του κόσμου. Έλα, παιχαρά μου. Είσαι μάγκας. Και καλαμάκι μέσα. Είσαι μάγκας. Το σιρόκο γενικά καθαρό είναι. Μαλάκα, πεντακάθαρο είναι, τσιμπένα. Απλά έχει λίγο σκόνη πάνω, εντάξει, φυσικό είναι. Οκ, okay, ναι. Εδώ να δείξουμε λίγο το κέντρο. Ναι. Έτσι. Εδώ είμαστε στο κέντρο των Σερών. Επίσης και αυτό εδώ είναι νόμος στις Σέρες. Δεν μπορείς να περάσεις διάβαση πεζών. Γιατί περνάνε. Τους πατάς αν δεν σταματήσεις. Οπότε να το ξέρετε όσοι δεν είστε από Σέρες και έρθετε εδώ πέρα εκδρομή. Στον κυκλικό κόμβο έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει. Και στη διάβαση πρέπει πάση θυσία να σταματήσεις. Αυτό πολύ σωστό με τη διάβαση. Με τον κυκλικό κόμβο δεν ξέρω, δεν το έχω εντρυφήσει στο DNA μου ακόμα για να το αντιληφθώ. Γιατί μου φαίνεται αντιλειτουργικό. Αλλά οκ. Okay. Και η πίστα, ναι. Η πίστα, έρχονται πολύ καλά κομμάτια. Η πίστα, ναι. Στην πίστα, παιδιά του Σερών, έχω δει πολύ ωραία αυτοκίνητα που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να πάω στο εξωτερικό για να τα δω. Έρχονται, να σας κάνω και ένα quick story time, ας πούμε. Έρχονται από κυρίως τα Βαλκάνια. Άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν τα αυτοκίνητα και είναι αρκετά ευκατάστατοι οικονομικά ώστε να έχουν στην κατοχή τους ένα σούπερ καρ κτλ. Οι οποίοι είναι μια παρέα ατόμων από τη Βουλγαρία, τουλάχιστον αυτοί που έχω γνωρίσει εγώ προσωπικά, και μαζεύονται 5-6 αυτοκίνητα, 5-6 φίλοι και λένε θα κάνουμε μια εκδρομή στην Ελλάδα, θα πάμε στις Σέρες. Εξάλλου Βουλγαρία, Σέρες είναι δίπλα. Και το story time που σας έλεγα, είχα γνωρίσει έναν ιδιοκτήτη μιας Ferrari 488 GTB. Τι λες ρε. Ναι, εκεί πέρα. Και με όλο το θάρρος και το σεβασμό έτσι, τον είχα ρωτήσει αν μπορούμε να κάνουμε ένα βιντεάκι και βόλτα μέσα στην πίστα. Μου είχε πει βεβαίως ο τύπος αυτός και εκείνη την ώρα ήταν να κρυώσει το αυτοκίνητο γιατί μόλις είχε βγει, άφησε το αυτοκίνητο να κρυώνει. Μου λέει αφήνω το αμάξι να κρυώνει, αλλάζω λάστιχα και μπαίνουμε. Και παιδιά, κρυώνει το αμάξι. Πάει να βάλει λάστιχα, εγώ είμαι μέσα στην τρελή χαρά τώρα, λέω θα μπω μέσα στη Φεράρι και τέτοια. Εγώ είμαι Φεραράκιας γνωστός από πολύ παλιά και αρχίζει και βρέχει και κλείνουν την πίστα.
Παιδιά, τραβάω μια ξενέρα. Πω, 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 μια ξενέρα τραβάω. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, θα έρθω εδώ, λέει, και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, είχα κλείσει κάπου εκδρομή. Εντάξει, ήμουν ικανός να την ακυρώσω, αλλά εντάξει, είπαμε. Και έτσι δεν έγινε ποτέ αυτό εδώ το βίντεο. Άμα τον συναντήσω ποτέ ξανά στην πίστα, γιατί δεν ανταλλάξαμε Instagram ή κάποιο τρόπο επικοινωνίας κτλ. Θα ελπίζω να έχει ακόμα τη διάθεση να το γυρίσουμε αυτό το βίντεο. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε λίγο ένα νεράκι πάνω να φύγουν οι σκόνες, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου φουλ αντιαισθητικό και να φύγει και αυτό το κουτσουλίδι εδώ πέρα που με ενοχλεί πάρα πολύ. Μπορεί να μην φαίνεται καν στην κάμερα, αλλά είναι πολύ ενοχλητικό στο οπτικό μου πεδίο. Και επίσης έχουμε 50 λεπτά πάνω μας, γιατί δεν έχω πάρει πορτοφόλι. 50 λεπτά. Καλή ερώτηση. Ένα ευρώ κάτι ψηλό, έτσι. Έχουμε. Φιλαράκι, δύσκολα είμαστε. Ωραία. Πάμε χωρίς πορτοφόλι να κάνουμε εδώ δουλειά. Άμα τους πούμε με κάρτα, λες να γίνεται. Πιστεύω, ρε φίλε, μπορούν να χτυπήσουμε, ας πούμε, 5 ευρώ σε κάρτα και να μας τα δώσουν σε ψηλά. Κάτι ακούστηκε, νομίζω. Κάτι ακούστηκε, αλλά εγώ τώρα θέλω να σας πω ένα bad story, ρε παιδιά. Αλήθεια, δεν έχουμε μετρητά πάνω μας τίποτα. Εγώ έχω ξεχάσει το πορτοφόλι μου. Εσύ δεν έχεις γενικά μετρητά. Δουλεύω κάρτα. Ευρωπαίος. Εγώ τώρα ήθελα, ρε μπρο, 50 λεπτά, 1 ευρώ. Να πετάξω λίγο νερό απλά στη σκόνη. Και πάω και πέρα μέσα και τους λέω, παιδιά, μπορώ να σου πληρώσω με κάρτα. Όχι. Ωραία. Να στείλω σε κάποιον από εσάς κάτι για να τα πάρω, ας πούμε, μετρητά. Να στείλω στο IBAN σου, στο IRIS σου, 1 ευρώ, ρε φίλε. Να μου δώσεις 1 ευρώ να το κάνω στο τέτοιο. Όχι. Και πετάγεται ένας και μου λέει, εγώ προσωπικά δεν δίνω IBAN γιατί συνδέονται πολλά πάνω και άμα το πάρεις από τη μία και βάλεις και το bitcoin μέσα, και τι θα γίνει. Γεια, το λέω, αδερφέ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και φεύγουμε. Είναι δυνατόν να ξεκινούσε βίντεο live το οποίο θα πήγαινε σωστά. Δεν πήραμε λεφτά. Μετρητά. Δεν μπορέσαμε να ρίξουμε νεράκι πάνω στα μάξι. Πάμε τώρα να δούμε την κοιλάδα που λέγαμε πριν. Να πιούμε και το καφεδάκο μας και να παίξουμε λίγο με τα λάστιχα. Αυτό είναι που λένε στρίβει τα λύκα. Μέγαν. Αργεί το λεωφορείο, φίλε. Αυτό τώρα τι είναι, αλάρμα άνοψε ή φλάσ, γιατί τα βλέπω φλάς, όλα αναμένα. Όχι, έχεις δίκιο. Αλάρμα. Σου μ' αρέσει αυτός ο γλυκός ο ήχος. Πόσο μ' αρέσει αυτός ο γλυκός ο ήχος. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποια σειρά θα ανέβουν το βίντεο. Λογικά αυτό εδώ θα ανέβει πριν το τρίτο Sirocco Project. Δηλαδή, σε ποιο Sirocco Project είμαστε τώρα, στο 5. Νομίζω έχετε δει μέχρι το 5. Την Παρασκευή ανεβαίνει το 6, 7 και 8. Το 8ο Sirocco Project. Ίσως είναι το πιο ακραίο και σε κόστος και σε βίντεο κόνσεπτ. Τώρα είναι στην περίοδο που μοντάρεται και εγώ που το μοντάρω χαίρομαι, ας πούμε. Να δώσουμε λίγο spoil ήχου στα παιδιά. Ναι ρε φίλε, νομίζω θέλει λίγο. Λίγο όμως. Λίγο. Επειδή ούτε ο κάμεραμαν έχει ξαναμπεί στο αυτοκίνητο με αυτά, έτσι δεν είναι. Έτσι. Οπότε θα ακούσει κι εσύ. Είναι λίγο το pre-game ρε φίλε. Ναι, το pre-game. Λίγο να ανέβει το hype. Έτσι. Pre-game, φίλε. Και αυτό pre-game ήταν. Το καναρινάκι μας. Θα βρούμε τώρα ένα ωραίο σποτάκι. Τράβε εδώ την κοιλάδα να δούνε πως είναι τα παιδιά. Εδώ γενικά έχει μόνο παντάκια για πεζούς, για αθλητές που τρέχουν και τα λοιπά, για χομπίστες, για ποδηλάτες, για περίπατο. Έχει τη λιμνούλα, παγκάκι να καθίζεται. Λογικά, το λες να πετάξουμε και ένα μικρόφωνο πάνω. Μικρόφωνο λες. Βέβαια, τι είμαστε εδώ πέρα, ό,τι να είμαστε. Θα βάλω και εγώ το δικό μου και κλείσω και ξανά άνοιξε μία το βίντεο. Okay. Ωραία. Τι είχαμε πει ότι θα κάναμε τώρα. Θα πάμε να δείξουμε λίγο τη λιμνούλα.
Έτσι για αρχή. Ναι, να πάρουμε και το καφεδάκι μας. Εδώ είναι η λιμνούλα στην κοιλάδα των Σερών. Βέβαια έχει ένα ωραίο χρωματάκι εδώ πέρα. Κιανό, μιλάμε γαλάζιο, κατά πεντακάθαρα όλα. Δεν έχει να δείτε κάτι άλλο από τη λίμνη. Οπότε νομίζω πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, αφήσουμε όλα τα απαραίτητα εδώ πέρα. Τα οποία είναι. Εδώ το λαφρόκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα για σειρά. Τι γίνεται? Καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα για σειρά, αλλά δεν ξέρω σε τι σειρά το βάλουμε. Να πάρουμε και ένα πετσετάκι για να πάρουμε λίγο τις βρωμιές. Δεν θα το πιστέψεις. Δεν έχω μαζί μου πετσετάκι. Δεν θα μας πάει τίποτα καλά σήμερα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λέω να ξεκινήσουμε να βάφουμε εδώ πέρα λίγο τις διαστάσεις μας. Το κάνουμε ένα έτσι. Φαίνεται διαφορά? Ναι. Άποψη για Mini Cooper. Πέρασε ένα γι' αυτό. Έτσι ένα καινούργιο. Μ' αρέσει σαν αυτοκίνητο. Μ' αρέσει όλη η ιστορία που έχει, η αγγλική ιστορία. Το έχω συνδέσει λίγο με Mr. Bean. Δεν θα το αγόραζα για δικό μου αυτοκίνητο, αν και μ' αρέσει. Από πλευράς βελτιώσεων και τα λοιπά που έχω δει, βελτιωμένα Mini Cooper μου αρέσουν. Και σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να κάνεις πραγματάκια πάνω. Βέβαια, φίλε. BMW, μ' αρέσει πολύ BMW. BMW θα αγόραζα, αλλά θα ήταν μόνο M. Τα μοντέλα της BMW που μου αρέσουν είναι τα M πολύ. Νομίζω στους περισσότερους παιχνιδιάρδες φίλους μας, νομίζω. Βέβαια. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο τα συνδυάζει όλα. Είναι κυριλέ, είναι σπορ, είναι καγκούρικο, είναι παιχνιδιάρικο. Κυρίως. Ειδικά άμα είναι κανένα Mi 2. Ναι. Αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι Mi 2, Mi 4 και Mi 8. Όχι Mi 3, φίλε. Mi 3... Είναι πιο σπάνιο αυτοκίνητο, θα έλεγα. Είναι τα τέτοια, τα ξέρεις τώρα. Τα κλασικά παιχνιδιάρικα. Αν και τώρα δεν μου αρέσει, ρε φίλε, γιατί δεν τα βγάζουν τώρα πια κουπέ. Ναι. Τετράπορτα τα βγάζουν. Τώρα έχουν ξεκινήσει τα Mi 4 να βγάζουν κουπέ. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ διαφορετικά. Ναι, φαίνεται, γράφει καθαρά. Ωραία. Γράφει ωραία. Ωραία, πάμε να το κάνουμε και στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε λίγο το από πίσω πώς φαίνεται. Νομίζω γράφει πολύ όμορφο αυτό. Καμία σχέση με εκείνο το ice που είχαμε γράψει εδώ πέρα. Πού είναι το αυτό εδώ. Χάλι, αυτό θα το σβήσουμε. Και θα ξαναγράψουμε εδώ πέρα τη διάσταση. Και εδώ πέρα αυτό εδώ που έχει περαστεί και δεύτερο χεράκι. Πολύ special, δηλαδή και από μακριά. Ξεχωρίζει, μου αρέσει αυτή η πινελιά. Τελειώσαμε με τις στιλιστικές μας επιλογές πάνω στα λάστιχα και νομίζω ήρθε η ώρα να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω είναι πολύ πολύ καλύτερο, δείξτε και λίγο στην κάμερα. Πολύ πολύ καλύτερο σε σχέση με το ICE το οποίο είχαμε γράψει στο προηγούμενο Sirocco Vlog. Εδώ ας πούμε φρένο μαζί με τη στιλιστική μας επιλογή νομίζω γράφει πάρα πολύ όμορφα και αν το τραβήξει και από λίγο πιο μακριά για να δουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και με τις δύο ρόδες μαζί. Νομίζω θα συμφωνήσουν και οι φίλοι εδώ πέρα, ότι φαίνεται πολύ πολύ καλύτερα. Κάτι ξεχωρίζει πάνω στο λάστιχο και τραβάει λίγο το μάτι παραπάνω. Αυτά με τη στιλιστική επιλογή και νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτό το άρωμα το οποίο ξεκινήσαμε το vlog, στην αρχή του vlog που είπαμε για το άρωμα. Τι είναι αυτό? Ίσως στο μέλλον παίξουμε κάτι με αυτό. Είναι ένα άρωμα, το οποίο δεν χρειάζεται ακόμα να το δείξουμε στην κάμερα, υπάρχει λόγος. Το οποίο παίρνεις το άρωμα που έχεις πάνω στο αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε ένα αρωματάκι εδώ από την RTMG. Αυτό εδώ είναι το μπουκαλάκι, σαν κολόνιας φανταστείτε το. Και ψεκάζουμε πάνω και από την άλλη μεριά. Ίσα να μου σκέψει. Κουνάμε λίγο να στεγνώσει. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη μυρωδιά με μυρωδιά, αλλά μπορώ να σας μεταφέρω με λόγια. Όχι εγώ, ο κάμεραμάν.
Ναι, ρε φίλε. Ναι. Το ξαναβάζουμε εδώ πέρα. Και έχουμε ένα άρωμα φρεσκάδας, bubblegum είναι το συγκεκριμένο, μου αρέσει, τσιχλόφουσκα, νομίζω είναι στα ελληνικά. Και μυρίζει φρεσκάδα το αυτοκίνητο. Τώρα, επειδή έχουν παρκάρει όπως να είναι εδώ οι φίλοι μας, ξεκίνησαν να παρκάρουν από απέναντι και από εδώ, πάμε να αλλάξουμε ένα spot. Πάμε να αλλάξουμε ένα spot, να συνεχίζουμε εκεί πέρα τα δικά μας. Να δω λίγο πώς κρατάει, πώς είναι όλο αυτό και... Είναι ακόμα υπό έλεγχο, ρε παιδί μου. Ψιλοκατάλαβες. Πόσες μέρες μπορεί να κρατήσει αυτό. Αυτό θέλω να δω. Είναι, σου λέω, υπό εξέταση ακόμα. Α, δεν το έχεις ξαναβάλει και πριν. Το έχω ξαναβάλει, αλλά θέλω να το δω, ρε παιδί μου, πώς ανταποκρίνεται στην πάροδο του χρόνου. Σε πιάνω. Εδώ είναι το σεραϊκό σημείο της σκέψης για τα επόμενα project, για επόμενες ιδέες, να συζητήσουμε λίγο, να δούμε. Οπότε θα ράξουμε εδώ πέρα, να ακούμε και το ποταμάκι. Δεν ακούγεται στην κάμερα γιατί έχουμε μικρόφωνο το οποίο είναι ρυθμισμένο για τη φωνή. Αλλά από πίσω από εδώ πέρα, άμα δείξεις, περνάει και ένα ριάκι και τα λοιπά. Και εμείς θα ράξουμε εδώ να σκεφτούμε και να συζητήσουμε για τα επόμενα project. Κάτι το οποίο ήθελα να βάλω από το προηγούμενο project car, το Polo project, όσοι δεν το έχετε δει, αν πάτε λίγο πίσω στο κανάλι θα το δείτε, ήταν το πρώτο ever project το οποίο είχα κάνει. Ήθελα να βάλω κάτι το οποίο δεν το έβαλα εν τέλει και έφτασε η στιγμή που το παρήγγειλα. Δεν είναι κάτι αμάν και τι ακριβώς, αλλά δεν θέλω να σας σποιλάρω κιόλας τι είναι. Τσι μη γελάς η πουλα, ξέρεις τι είναι, ναι, okay. Και θα το βάλουμε πάνω στο σιρόκο. Αναμένουμε να έρθει και εννοείται ότι θα κάνουμε επεισόδιο να το δούμε. Δεν είναι κάτι αμάν και τι, απλά σας λέω, ήταν σαν διακαής πόθος, ας το πούμε έτσι, να το βάλω. Δύο πραγματάκια. Το πρώτο ήταν η Σκάστρα, την οποία ήδη φοράει πάνω το αυτοκίνητο και έχετε δει το επεισόδιο στην RTMG που βάλαμε τη Σκάστρα. Και το δεύτερο είναι, δεν θα σας πω ακόμα, αλλά θα το δείτε. Αυτά.